αλβανική μαφία. Δυστυχώς ξεκαθαρίζει τις διαφορές της μέσα στον κόσμο. Είναι το τέταρτο περιστατικό σε δύο χρόνια που γίνεται σε κοινή θέα. Και όταν το λέω αυτό, γιατί όταν πέφτουν πυροβολισμοί στην οδό Ακομινάτου 6 παρά 20 το απόγευμα, καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Μαύρο τζιπ με δύο επιβαίνοντες σταματάει σε καφετέρια. Στην καφετέρια πίνει καφέ ένας Αλβανός υπήκοος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, είχε αποφυλακιστεί με όρους το 2018. Αρχίζουν και πέφτουν οι πυροβολισμοί, παιδιά. Βροχή, βροχή. Στην οδό Ακομινάτου, 6 παρά 20 το απόγευμα, χθες. Έτρεχαν αλόφρονες οι άνθρωποι να προφυλακτούν. Τραυματίστηκε το παρολίγον θύμα στον ώμο και το χέρι. Ένας φίλος του τον μετέφερε στο νοσοκομείο, και στο Λαϊκό. Εκεί τον βρήκαν οι αστυνομικοί. Από το σημείο έχουν περισυλλέξει τουλάχιστον 7 κάλικες από πυροβόλο όπλο των 9 χιλιοστών. Και το τονίζω, στην οδό Ακομινάτου, 6 παρά 20, η αλβανική μαφία με τα όπλα στα χέρια ξεκαθαρίζει τις διαφορές. Κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα και καλύτερα. Γεια σου, Θεοδωρή.